Καταρχήν, ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που μου δείχνετε για τα στημένα επεισόδια που δημιούργησε 10 ακροδεξιοί και 5 από συγκεκριμένο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, με φόντο πολίτες της Ιεράπετρας, οι οποίοι διαδήλωναν την αγωνία τους για το νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο, κύριε Γεωργιάδη, εσείς και ο κύριος Λοβέρδος κλείνατε και κουτσουρέψατε τον οργανισμό του στο μισό, και εμείς αυτή τη στιγμή το πρικίζουμε με 27 άτομα νέο προσωπικό, όπως εξηγήσαμε σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι μαζεύτηκαν μέσα και κάναμε μια εξαιρετική κουβέντα για 2,5 ώρες και απαντήσαμε πολύ συγκεκριμένα για τη μια πληγή που εσείς ανοίξατε με την καταστροφή που φέρατε στο σύστημα υγείας. Εμείς την επουλώνουμε, τη διορθώνουμε και τη θεραπεύουμε. Να σας εκφράσω κι εγώ τη βαθιά μου συμπαράσταση για την αποτυχία της χθεσινής συγκέντρωσης «Τον παραιτηθείτε», στην οποία ηγηθήκατε και που βγήκατε με την πρωτοφανή δήλωση ότι είχε χιλιάδες λαού, αλλά είχαν πάει κάτω από τα δέντρα και δεν τις πέραν οι κάμερες. 1-0 αυτό. Δεύτερο, για να δούμε επί της ουσίας. Το ΚΕΛΤΝΟ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Με βάση τα αναφερόμενα στο σύγγραμμα του κυρίου Σπηλιοτόπουλου, εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου 2002, σελίδες 349-368, στο ΚΕΛΤΝΟ ασκείται εκ μέρους του κράτους διοικητική εποπτεία ως νούπου γιώτα, δηλαδή δυνατότητα ελέγχου η οποία είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της ένομης τάξης, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και η πρόληψη και καταστολή καταστάσεων αντίθετων προς το ένομο συμφέρον. Συνεπώς, ο έλεγχος που ασκείται μπορεί να είναι κατασταλτικός ή προληπτικός. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο πράξεων πριν την έκδοσή του, εν προκειμένου, εφόσον θέλετε νόμου συγκεκριμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 358 του 1992, του Ιδρυτικού Νόμου του ΚΕΛΤΝΟ δηλαδή, η εποπτεία εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου, το διορισμό του Διοικητικού του Συμβουλίου. Άρα μπορεί να προβεί σε κάθε έλεγχο, είτε προληπτικό είτε κατασταλτικό, κάθε πράξη διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, ειδικότερα δε διαδικασιών και πράξεων πρόληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο και δι' από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Και πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, γιατί πρέπει να γίνει μια σύγκριση και να καταλάβουν τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στο παρελθόν και τι κάναμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, έχω εδώ πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΛΤΝΟ 4 Ιουλίου του 2013. Ήσασταν Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Ευσταθίου, αντιπρόεδρος του ΚΕΛΤΝΟ, αλλάζει, μιλάω για την προηγούμενη πρόσληψη στις ΜΕΘ, 40 γιατρών και 190 νοσηλευτών πιέψιλον, ταφέψιλον και δέλτα έψιλον. Ενώ έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις, έχουν βγει οι επιτροπές. Ο κύριος Ευσταθίου, προφανώς όχι μοναχός του, αλλά με άνωθεν εντολή, αλλάζει με σοκαλό καιρό και με σούσεις της διαδικασίας, αξιολόγησης και καλά των φακέλων των υποψηφίων, τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης. Επί των ημερών σας έγινε αυτό. Πού έχει περιγραφεί διαδικασία αλλαγής της επιτροπής αξιολόγησης ενώ κάνει την αξιολόγηση? Εσείς το κάνατε αυτό. Συνεδρίαση Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου του 2013. Εσείς Υπουργός. Ερχόμαστε να καλύψουμε την προηγούμενη απόφαση που αλλάζεται, εδώ είναι, θα κατατεθούν στα πρακτικά, που αλλάζεται τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης και για τους γιατρούς και για τις νοσηλευτρίες, και έρχεστε και ανακοινώνετε πίνακα αποτελεσμάτων, εισηγείται ο κύριος Ευσταθίου και ψηφίζει με πρόεδρο την κυρία Τζέννη Κουρέα Κρεμαστινού. Επιβεβαιώνουν ότι απομακρύνουμε αυτούς, βάζουμε αυτούς. Οι επιτροπές που αλλάξαμε κατέληξαν σε αυτόν εδώ τον κατάλογο. Με αυτό διορίσατε τους προηγούμενους.
Μετά λέει και από προσωπικές συνεντεύξεις όπου χρειάστηκε. Το πρακτικό της απόφασης με το οποίο διορίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εδώ είναι. Δείτε το. Αν δεν το βλέπετε, θα έρθετε πιο κοντά. Πού είναι το μόριο? Πού υπάρχει εδώ δίπλα στην απόφαση ένα μόριο? Όλος αυτός ο πίνακας έγινε με μπιλετάκια από εσάς και άλλους της παράταξής σας και με το μοίρασμα που κάνατε τότε με τη συγκυβέρνηση. Για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Δεν υπάρχει ένα μόριο πουθενά. Ένα μόριο πουθενά. Αυτά κατατίθενται. Ελάτε παρακαλώ. Δεύτερο, τι κάναμε εμείς? Για να μην επαναληφθεί αυτό, γιατί οι παρακρατικοί μηχανισμοί ζουν και βασιλεύουν, αλλά τους ξεδοντιάζουμε και εκεί είναι ο πόνος σας ο μεγάλος. Εμείς είχαμε πληροφορίες, ως οφείλαμε να έχουμε ως εποπτεύουσα αρχή του Κελπνό, ότι έχουν κατατεθεί 220 αιτήσεις, για τους γιατρούς μιλώντας, και γίνεται το μάλευράς. Και λέμε, όπα παιδιά, μισό λεπτό, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε καταγγελίες. Ερχόταν καταγγελίες. Ότι ούτε καν η Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε οριστεί δεν είχε πρόσβαση στους φακέλους. Κάποιος παρακρατικός μηχανισμός εκεί μέσα, σε κάποια γραφεία, επί των ημερών μας, έβγαζε την κατάσταση το ποιοι θα προσληφθούν. Και λέμε, πίσω κλεφτόπουλα. Τους λέμε, δώστε μας τα. Για δείξτε μας την κατάσταση. Μας στέλνουν λοιπόν μια κατάταξη τότε, με μια υποτιθέμενη μοριοδότηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Προσέξτε, να πω κάτι. Ότι για πρώτη φορά εμείς επιβάλαμε η προκήρυξη να γίνει, παρά το ότι ο ιδρυτικός νόμος του Κελπνό έλεγε ότι εξαιρείται, να γίνει με κριτήρια του ΑΣΕΠ. Η νομική σύμβουλος που αναφέρατε, και θα πω κάποια πράγματα για την κυρία αυτή μετά, λέει ότι εμείς εξαιρούμαστε. Δηλαδή υπερασπίζεται το φαύλο και σάπιο καθεστώς η νομική υπηρεσία του Κελπνό, που εσείς είχατε διορίσει και οι προκάτοχοι και οι προκάτοχοι των προκατόχων σας, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι, υπερασπίζεται ότι το Κελπνό εξαιρείται. Γιατί μας βάζετε να κάνουμε διαγωνισμό με κριτήρια του ΑΣΕΠ? Αυτό υπερασπίζεται, κύριε Γεωργιάδη. Μας στέλνουν λοιπόν ένα κατάλογο, τον οποίο βεβαίως, για να δούμε αν λένε αλήθεια στα μόρια, γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη, και έπρεπε ως υπουργός που θα νομιμοποιούσε μετά τις προσλήψεις αυτές να δω που βάζω την υπογραφή μου. Έτσι με εν τέλει το Σύνταγμα να κάνω, κύριε Γεωργιάδη, να προστατέψω το δημόσιο συμφέρον. Αυτό δεν είναι? Και είδαμε τους φακέλους. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι στα 220 άτομα έχουν γίνει 88 λάθος μοριοδοτήσεις. Λάθος. Άλλη προϋπηρεσία υπήρχε στα χαρτιά, άλλοι βαθμολογούσαν. Άλλα μεταπτυχιακά ή τίτλους υπήρχαν και άλλα μετρούσαν. Αλλού δεν είχαν και τους βάζανε μεταπτυχιακά, αλλού είχαν και δεν τους τα βάζανε. Καθόμαστε λοιπόν και κάνουμε μια προεργασία και αποστέλνουμε πίσω στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Γιαννόπουλο, ότι κοιτάξτε, η γνώμη μας εμάς είναι αυτή. Η γνώμη μας είναι αυτή. Με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και τη μοριοδότηση, αυτή είναι. Και τους διαβιβάζουμε το χαρτί για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες. Ποιες ήταν οι δικές του νόμιμες ενέργειες? Να συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και να συγκρίνει, γιατί δεν τον είχε φτιάξει αυτόν τον πίνακα η Επιτροπή Αξιολόγησης, να συγκρίνει τη μοριοδότηση που έκαναν, ναι, και υπάλληλοι του Υπουργείου, δημόσιοι υπάλληλοι που ξέρουν από μοριοδοτήσεις και διαδικασίες, με αυτό που είχαν γίνει πριν, να δούμε ποιος έχει δίκιο, ρε παιδιά. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ανταυτού το ανεβάζει, βάζεται την κυρία οικονόμου να αρχίσει να βγάζει διαδικασία. Βλέπω ότι όπα εδώ μας πιάσανε, παιδιά, είναι να πούμε ότι είναι παράνομο, γιατί θα σωθούμε. Και αρχίζει αυτή η γνωστή διελκυστίνδα, η οποία καθυστερεί. Επειδή εμείς έχουμε πάρει πολιτική απόφαση ότι με αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο του πελατειακού κράτους και της παραοικονομίας θα το σπάσουμε, το τραβήξαμε μέχρι το τέλος. Τους ζητήσαμε να μας πούν τι γίνεται εδώ, ποιος έχει δίκιο. Άρχισαν να βγάζουν αυτά που βγάζανε, αρχίζουν να καθυστερούν τη διαδικασία, να εκβιάζουν τα μέλη της Επιτροπής να μην υπογράφουν και να μην ελέγχουν τα παραστατικά, τα μόρια αυτά. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, προχωρήσαμε στην αλλαγή της διοίκησης του Κελπνό. Και να δούμε τώρα στο τελικό συμπέρασμα. Και όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία επ' αυτών, να βγει και να το πει. Ο πίνακας τον οποίον κατέληξαν
οι υπάλληλοι του Υπουργείου με δική μου εντολή να δουν και να μοριοδοτήσουν πραγματικά, είναι ακριβώς ο ίδιος πλην τριών ονομάτων που δεν αποδέχτηκαν διορισμό με τον πίνακα που έβγαλε η Επιτροπή, η ίδια Επιτροπή, η πρώτη, δεν την αλλάξαμε, η ίδια Επιτροπή, η πρώτη. Ακριβώς ο ίδιος πίνακας. Κύριε Πολάκη, έχετε... Τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτό που είχαμε πριν τριών ονομάτων, τα οποία αρνήθηκαν διορισμό και η οποία η ίδια Επιτροπή που είχε διοριστεί από πριν, μετά που απελευθερώθηκε από τον ασφικτικό ζυγό της προηγούμενης διοίκησης και του παρακρατικού μηχανισμού που ακόμα εμφυλοχωρεί αλλά ξεδοντιάζεται, όπως λέω, έβγαλε τα αποτελέσματα τα οποία, κύριε Γεωργιάδη, αναρτήθηκαν, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, αναρτήθηκαν χτες μετά και την εξέταση των εστάσεων, διότι εκεί αυτός ο παραμηχανισμός έκανε άλλη μια προσπάθεια. Γι' αυτό έπεσα έξω στις μέρες. Διότι οι δύο δικηγόροι από τα τρία μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων έκαναν 12 μέρες, που δεν τους αλλάξαμε ούτε αυτούς, 12 μέρες να απαντήσουν στη νέα διοίκηση του Κελπνό ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην Επιτροπή Ενστάσεων, εμείς απεργούμε. Λες και είναι δικαστήριο. Λες και τους ζητήσαμε να παρασταθούν σε καμιά δίκη. Απλά να τους είπαμε να δείτε τις εστάσεις. Οι ίδιοι πριν. Με βάση λοιπόν την άρνησή τους, αλλάξαμε την Επιτροπή Εστάσεων, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και βγήκε ο οριστικός κατάλογος. Και επίσης βγήκε πάλι από την ίδια Επιτροπή τα 20 άτομα ΠΕ νοσηλεύτριες και τα 170 άτομα ΤΑΦΕ νοσηλεύτριες. Αναρτήθηκαν και αυτά, περιμένουμε να υπάρξουν εστάσεις, θα εκδικαστούν από τις εστάσεις, οι γιατροί μπορούν και θα διοριστούν άμεσα από τη στιγμή που αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας. Διάλειμμα για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Λοιπόν, να γίνει όμως, γιατί...